όλες οι περιοχές που έχουν αναγνωριστεί στα πλαίσια του προγράμματος Παγκόσμια Γεωπάρκα UNESCO έχουν τη διαδικασία της επαναξιολόγησης κάθε 4 χρόνια. Αυτή η διαδικασία έχει καθιερωθεί από το πρόγραμμα, από την UNESCO, με στόχο να διατηρηθεί υψηλού επίπεδου επίπεδο λειτουργίας αλλά και προσφερόμενων υπηρεσιών προς τους επισκέπτες. Κάθε 4 χρόνια όλα τα γεωπάρκα περνάνε από τη διαδικασία της αξιολόγησης με 2 αξιολογητές οι οποίοι προέρχονται από 2 διαφορετικές χώρες. Φέτος, λόγω του COVID, η αξιολόγηση έγινε με 1 χρόνο καθυστέρηση, γιατί επρόκειτο να γίνει το καλοκαίρι του 2020. Και επίσης οι αξιολογητές μας προέρχονται από ευρωπαϊκές χώρες και συγκεκριμένα από τη Γαλλία και από τη Γερμανία, και δεν περιλαμβάνονται αξιολογητές από άλλες χώρες, και πάλι λόγω της πανδημίας του COVID που δεν επιτρέπει τα ταξίδια τα μακρινά. Τώρα, οι αξιολογητές αυτοί ήρθαν στην Λέσβο την περασμένη Παρασκευή και για 1 τετραήμερο γύρισαν όλο το νησί, το ανατολικό, το βόρειο, το δυτικό και το νότιο τμήμα, και είχαν τη δυνατότητα να συναντηθούν τόσο με τοπικές αρχές, με τοπικούς παραγωγούς, να συναντηθούν προφανώς με τα στελέχη του Γεωπάρκου, του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας, αλλά και του Κέντρου Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Καλονής, και να ενημερωθούν για όλες τις δράσεις οι οποίες πραγματοποιούνται τόσο στον τομέα της ανάδειξης των γεωλογικών μνημείων του νησιού, της ανάδειξης της φυσικής κληρονομιάς του νησιού που περιλαμβάνει τους υγροτόπους, τις περιοχές Natura, τα εντυπωσιακά τοπία και την ποικιλομορφία των τοπίων που διαθέτει η Λέσβος, και βέβαια τα πολιτιστικά μνημεία, πολλά από τα οποία επισκέφτηκαν ως σημαντικές θέσεις ενδιαφέροντος του Γεωπάρκου Λέσβου. Ταυτόχρονα είχαν τη δυνατότητα να επισκεφθούν μοναστήρια, εκκλησίες, αρχαιολογικούς χώρους, αλλά κυρίως οικισμούς, παραδοσιακούς οικισμούς της Λέσβου, και να γνωρίσουν από κοντά την πραγματική ταυτότητα αυτού του τόπου. Περιηγηθήκαμε και στην περιοχή της Αγιάσου και στην περιοχή της Γέρας και στην περιοχή του Πλωμαρίου, στην περιοχή του Λεκανοπεδίου της Καλονής, στην Αγία Παρασκευή, στο Μεσότοπο, στην Ερεσό, στο Σίγρι, αλλά και στο Μόλιβο και στην Πέτρα, καλύπτοντας ουσιαστικά το μεγαλύτερο κομμάτι του νησιού και σίγουρα τις περιοχές οι οποίες έχουν ιδιαίτερο τουριστικό ενδιαφέρον. Επισκεφθήκαμε θερμές πηγές, επισκεφθήκαμε γεωλογικά μνημεία, τα πάρκα του απολιθωμένου δάσους, το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, και είχαμε τη δυνατότητα να εξηγήσουμε τη μεθοδολογία την οποία χρησιμοποιεί η ομάδα του Γεωπάρκου, προκειμένου να κάνει ευρύτερα γνωστά και να προβάλλει τα γεωλογικά μνημεία της Λέσβου, τα οποία είναι ιδιαίτερης σημασίας για όλο τον κόσμο. Σήμερα είναι η τελευταία μέρα της επίσκεψης, οπότε θα έχουμε συνάντηση για να μας δώσουν τα πρώτα στοιχεία, και στη συνέχεια μέχρι το τέλος του χρόνου θα έχουμε την ολοκληρωμένη έκθεση αξιολόγησης, η οποία θα κατατεθεί στο Συμβούλιο των Γεωπάρκων στη συνεδρίασή του που θα γίνει το Δεκέμβριο, έτσι ώστε να καταλήξει σε ένα τελικό αποτέλεσμα, το οποίο θα οριστικοποιηθεί στην συνεδρίαση της UNESCO, η οποία θα πραγματοποιηθεί τον Απρίλιο του 2022. Όμως θεωρώ ότι μέχρι το τέλος του έτους θα έχουμε σαφή εικόνα των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης αυτής.